Βρισκόμαστε στο νέο κλειστό γήπεδο της Παναγιούδας, το οποίο άνοιξε τις πύλες του την προηγούμενη εβδομάδα αρχικά για τις προπονήσεις των ομάδων και πλέον από τις επόμενες ημέρες θα δούμε και επίσημους αγώνες αρχικά για τις ομάδες των υποδομών. Παρουσία του αντιδημάρχου, βέβαια, του Δήμου Μυτιλίνης, του αντιδημάρχου αθλητισμού του κυρίου Σοκράτη Γιακουμή. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιακουμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Σας βρήκα στο φυσικό μας χώρο, που είναι ένα από τα γήπεδα του Δήμου Μυτιλίνης, ένα νεοσύστατο γήπεδο. Γενικότερα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που παραδώσαμε την προηγούμενη Τετάρτη ακόμα ένα χώρο άθλησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους συνδημότες μας, πολύ σημαντικό για τα παιδιά, πολύ σημαντικό για τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο άθλημα του μπάσκετ ή του βόλεϊ. Θεωρώ ότι υλοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο είχε ξεκινήσει βέβαια με τη Δημοτική Αρχή, αλλά περατώθηκε επί των ημερών μας στο πρώτο δεκάμηνο του 2024 από τότε που αναλάβαμε. Να πούμε ότι ναι, το γήπεδο συγκεκριμένο ξεκίνησε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και κατόπιν προσπαθειών, θα λέγαν, κάποιων παραγόντων των τοπικών ομάδων εδώ της Παναγιούδας. Εν τέλει, περατώνεται από εσάς. Βέβαια, υπήρχε και μια καθυστέρηση, να πούμε, διότι οι προβλέψεις αρχικές ήταν για την Άνοιξη, μετά πήγαμε στο καλοκαίρι και εν τέλει τώρα, τέλη Οκτωβρίου. Τι συνέβη σε αυτό το διάστημα? Ναι, είναι η αλήθεια είναι αυτό, ότι καθυστέρησε το γήπεδο. Αλλά τι γίνεται? Το συγκεκριμένο γήπεδο, πόσο το βλέπουμε κιόλας, έχει ξυλία. Η ξυλία σημαίνει ότι είναι ειδική κατασκευή, ναι, ώστε να μπορέσει να αντέξει και στον χρόνο, καθώς και με τις χειρικές συνθήκες που βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα. Οπότε όλα αυτά δεν κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα, από την κατασκευαστική εταιρεία, έχουν έρθει από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Ιταλία. Ο ανάδογος βέβαια έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Ναι, ένα γήπεδο το οποίο έχει πολλές λειτουργίες, έχει σύγχρονες λειτουργίες. Ένα γήπεδο το οποίο είναι ασφαλές. Από εδώ και πέρα, βέβαια, είναι στο χέρι μας το πώς και εμείς θα το συντηρήσουμε, το πώς θα το προσέξουμε και δεν αναφέρομαι μόνο στους απλούς πολίτες, αλλά κυρίως στα σωματεία και στους συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτά τα αθλήματα τα οποία φιλοξενεί το γήπεδο. Πολλές φορές είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι κάνουμε εγκαταστάσεις, θέλουμε να φτιάξουμε γήπεδα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και το σχέδιο πώς θα τα συντηρήσουμε. Δεν γίνεται να φτιάχνουμε και να μην τα προσέχουμε. Είναι προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Σίγουρα το κομμάτι συντήρησης είναι κάτι πολύ σημαντικό, γενικότερα για όλους τους αθλητικούς χώρους. Αυτό μπορούμε να το δούμε βέβαια παρακάτω. Να μας εξιστορίσετε εν συντομία το τι ακριβώς έχει γίνει στο γήπεδο. Ναι. Το γήπεδο ήταν χρηματοδότηση μέσα από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε υπήρχε γήπεδο ποδοσφαίρου. Ναι, το παλιό της Παναγιούδας. Μπράβο, ναι. Και στο γήπεδο που βρισκόμαστε τώρα ήταν γήπεδο μπάσκετ. Βέβαια ήταν ένα εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ, φωτιζόμενο μεν, αλλά ένα εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ όπως και να το κάνεις. Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης, φτιάχτηκε αυτό εδώ. Έχει φτιαχτεί ένα γήπεδο 5x5. Καθώς και στον διπλανό χώρο θα φτιαχτεί ένα εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ σύν ένα γήπεδο τένις. Αυτό έχουμε οργανώσει. Υπάρχει μελέτη έτοιμη. Ναι, υπάρχει μελέτη έτοιμη. Απλά θα πρέπει να ξεκινήσουν στο αμέσως, θεωρώ ότι το καινούριο έτος, θα ξεκινήσουν εργασίες για αυτούς τους δύο αθλητικούς χώρους. Στην ουσία, φτιαχτήκαν τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση. Είναι λογικό, θεωρώ, γιατί και η τοποθεσία του γηπέδου είναι τέτοια. Κοντά στη θάλασσα. Ακριβώς. Έγινε πλήρη ανακαίνιση των αποδυτηρίων με καινούργια υλικά. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα που είναι και πέρα, όπως έγινε πολύ καλή δουλειά και στο 5x5, αυτό δεν το έχουμε παραλάβει προσωρινά. Ναι. Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει σχετικά με τον ανάδοχο. Έκανε μια προσωρινή άδεια. Ναι. Αυτά όλα τα γήπεδα για να μπορεί να γίνουν αγώνες πρέπει να διοδοτηθούν. Εννοείται, δεν τίθεται θέμα και είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή ώστε
την επόμενη εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες, νομίζω μετά τις 16 Νοεμβρίου, να δοθούν και για επίσημους αγώνες, κυρίως αναπτυξιακών τμήματων. Βέβαια, ναι, εδώ το γήπεδο, επειδή είναι μια κανονική εγκατάσταση, mm-hmm, μπορεί να φιλεξενήσει αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε είναι ανδρών ή ενηλίκων ή ανηλίκων, είτε γυναικών, οτιδήποτε. Mm-hmm. Να πούμε όσον αφορά τώρα τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει. Mm-hmm. Γίνεται λόγος για το δάπεδο. Βλέπουμε και κάποια σχόλια γενικότερα στα social media μέσα, ότι δεν έγινε σωστή επιλογή. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Κοίταξε, μιλάμε στον ελληνικό Γιώργο. Δεν μιλάμε στον ελληνικό, ναι. Τα δάπεδα είναι μια πληγή γενικότερα, μεγάλη, διότι το υλικό που πρέπει να χρησιμοποιήσεις είναι αναλόγως και την τοποθεσία της εγκατάστασης. Και τι θέλω να πω. Έχουμε το κλειστό της Νεάπολης. Ωραία, έχει ένα προηγμένο παρκέ που έγινε η τελευταία ανακαίνιση το 2021, αλλά μιλάμε για μια κατασκευή η οποία είναι σταθερή κατασκευή, να πω, από μπετό. Οπότε υπάρχει και μια προστασία γενικότερα από τις καιρικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο γήπεδο που βρισκόμαστε τώρα, ξαναείπαμε ότι βρισκόμαστε δίπλα στη θάλασσα, ξαναείπαμε ότι βρισκόμαστε δίπλα στον αέρα. Δεν μπορείς να βάλεις αυτό το γήπεδο παρκέ για το λόγο ότι λόγω του καιρού θα διαβρωθεί. Θα διαβρωθεί ενώ θα αρχίζει να φουσκώνει το παρκέ. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί, γι' αυτό το αναφέρω, χωρίς να είμαι τεχνικός, απλά έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα. Ναι. Από εκεί πέρα, το συγκεκριμένο είναι σχεδόν το ίδιο δάπεδο με το εξωτερικό ΕΠΑΛ που έχουμε παραδώσει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το έχεις κατά νου. Το μπάσκετ. Το μπάσκετ, μπορεί. Ναι, ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι εξωτερικό ταρτάν αγωνιστικής κατάστασης, έτσι ονομάζεται. Και είναι εξωτερικού χώρου, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Οπότε λόγω καιρικών συνθήκων επιλέχθηκε συγκεκριμένο. Θεωρώ, επειδή η μελέτη δεν έγινε με την ώρα μας, αλλά που το κάνουν οι άνθρωποι, η ίδια τεχνική υπηρεσία ήταν έτσι και προηγουμένως, θεωρώ ότι λόγω της τοποθεσίας και λόγω της κατασκευής του γηπέδου, ότι προχωρήσανε, το οποίο δεν είναι υλικό, δεν είναι φθηνό, είναι ακριβό υλικό το συγκεκριμένο. Μιλάμε για ένα εξωτερικό, είναι ταρτάν. Δηλαδή, ταρτάν τι λέμε. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το ταρτάν του Στίβου. Ναι. Το ταρτάν του Στίβου γενικότερα είναι μια κατασκευή που είναι προπονητικό ταρτάν, ονομάζεται. Αυτό εδώ είναι αγωνιστικό ταρτάν. Ό,τι είναι σε λωρίδες, γιατί είναι σε λωρίδες. Είναι ένα πολύ καλό υλικό. Η αλήθεια είναι ότι μη χρήσης χρειάζεται λίγο όλο αυτό το υλικό να δουλέψει, ώστε να μπορεί να είναι και τώρα, μελλοντικά, όπως υπάρχει μια πρόληψη και στο γήπεδο των Παμφύλων. Ναι. Αλλαγή δαπεδού. Ναι, επειδή εκεί είναι τσιμέντο εντελώς, θα κάνουμε μια στρώση τάραφλεξ με PVC, δηλαδή από πάνω θα ρίξουμε. Σαν μοκέτα είναι γι' αυτό, αλλά υπάρχει η PVC, το οποίο είναι και για τον μπάσκετ, με FIBA approved, δηλαδή είναι εγκεγρημένο από τη FIBA και από την IFBB, δηλαδή του βόλεϊ, ώστε να μπορούμε τέλος πάντων να φύγουμε από αυτό το τσιμέντο πλέον σε ένα κλειστό γήπεδο και να πάμε σε καλύτερα δάπεδα. Τι εκκρεμότητες υπάρχουν τώρα σε αυτό το χώρο, ώστε να ολοκληρωθεί και να μπορεί πλέον να φιλοξενήσει όλους τους αγώνες χωρίς να υπάρχει κάποιο κενό? Αυτό που κάναμε εμείς στην αρχή, προτού το δώσουμε στα σωματεία, παραγγείλαμε αθλητικό υλικό, όχι μόνο εδώ, είναι ένα υλικό, είναι μια μεγάλη παραγγελία τέλος πάντων, ο οποίος έχει βγει διαγωνισμός, που είναι και το κλειστό της Νεάπολης κάποια πράγματα και και τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Ναι. Εδώ στην ουσία αυτό που κάναμε είναι ότι όταν μπήκαμε υπήρχαν αυτές οι κολόνες εδώ, οι οποίες δεν είχαν προστατευτικά, τα βάλαμε απευθείας, διότι λίγο το μπάσκετ είναι ένα διαφορετικό άθλημα, λίγο σπρώχνουμε, λίγο από εδώ, οπότε να είναι καταρχάς ασφαλές. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να μπουν οι πάγκοι γραμματείας, ο πάγκος γραμματείας, οι πάγκοι των αναπληρωματικών, οι πάγκοι των αποδυτηρίων. Ναι. Και έχει ολοκληρωθεί. Αυτό εδώ πέρα, σήμερα με την κερκίδα που καθόμαστε, είναι 80 ατόμων, αλλά υπάρχει και πρόβλεψη ότι αν θέλουμε να βάλουμε κάτι περισσότερο, διαπέκταση. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μια διαρρύθμιση περισσότερη, έτσι κι αλλιώς είναι συναρμολογούμενες οι συγκεκριμένες κερκίδες, θα μπορέσουμε να προσθέσουμε. Γενικότερα δεν έχει το γήπεδο, γενικότερα υπάρχει ο φωτισμός, ο οποίος είναι καλός, είναι επαρκής. Να πούμε ότι το γήπεδο αυτό θα χρησιμοποιηθεί
μόνο για μπάσκετ. Τώρα. Ναι, σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση είναι μόνο για μπάσκετ. Υπάρχει πρόβλεψη και για βόλεϊ, να δούμε. Ναι, γιατί όχι. Ναι. Είπαμε λίγο ότι με τα δάπεδα, ξαναέρχομαι λίγο πίσω, ότι εάν δούμε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει, θα βρούμε τη λύση να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε. Γιατί το δάπεδο είναι μια χαρά, είναι καλό. Δεν έχει κάποιο θέμα, ίσα-ίσα, που είναι ένα καινούριο δάπεδο. Εντάξει, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχουν τελειώσει τα αποδυτήρια, έχει τελειώσει ο φωτισμός, δεν χρειάζεται κάτι το γήπεδο, είναι κλιματιζόμενο. Άμα προσέξουμε λίγο, όλα αυτά τα γύρω-γύρω, αυτά όλα ανοίγουν. Γίνεται διαμπερές, ώστε να μπορεί να περνάει ο φυσικός αέρας μέσα και να αποφύγουμε τέλος πάντων να κάνουμε σε φυσικό περιβάλλον προπόνηση κυρίως. Εκτός από το κλειστό, να πάμε τώρα γενικότερα στις έτσι, ενέργειες που έχετε κάνει για άλλες εγκαταστάσεις. Μιλήσατε πριν για το κλειστό, είδαμε και εκεί πέρα πρόσφατα μία αλλαγή καθισμάτων, όπου βέβαια αφαιρέθηκαν στη συνέχεια κάποια καθίσματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα γι' αυτό. Διότι αφαιρέσαμε μία σειρά, διότι η κερκίδα είναι μικρή, ναι, με αποτέλεσμα να έχουμε, να έχουμε πρόβλημα χωροταξικό, δηλαδή δεν χωρούσε, είναι λίγο χωροταξικό, είναι οπότε λίγο για μεγαλύτερη ασφάλεια και για να μην μειώσουμε, ας πούμε, χάσουμε κάποιο, αφαιρέσαμε κάποια, βέβαια θα βρούμε τον τρόπο, το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τα αυξήσουμε. Τι άλλο προβλέπετε για το κλειστό? Το κλειστό της Νεάπολης, μαζί με τους πάγκους που περιμένουμε εδώ στη Νεάπολη, περιμένουμε καινούργια προστατευτικά του τοίχου, γιατί αυτά δεν είναι επαρκής. Περιμένουμε να μπουν καινούργια προστατευτικά στα κυκλειδώματα, τα οποία είναι προστατευτικά και εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή είναι και για τους αθλητές αλλά και για τους θεατές. Αυτό σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, μελλοντικά, εξετάζουμε το θέμα μιας επέκτασης κερκίδας. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Σε ποιο σημείο, από τα πλάγια θα γίνει? Από τα πλάγια, από την πλευρά που είναι των αποδυτηρίων. Ακριβώς εκεί υπάρχει μια σκέψη, υπάρχει μια κουβέντα, υπάρχει μια θετικότητα γενικότερα πάνω σε αυτό για το συγκεκριμένο γήπεδο. Το βλέπουμε εκεί πέρα. Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει, βέβαια, όσο έχουμε πάει στο γήπεδο, έχουν αφαιρεθεί όλες οι διαφημίσεις. Ναι, ναι. Αυτό ήταν η βούληση της Δημοτικής Αρχής. Γιατί, ναι, μεν υπήρχαν διαφημίσεις. Είμαστε υπέρ των διαφημίσεων και των διαφημιζόμενων, προς Θεού. Απλά εμείς, όταν βγάλαμε τις διαφημίσεις από τους τοίχους, υπήρχαν και πάρα πολλές φθορές. Οπότε θέλουμε να αποφύγουμε τις φθορές, αλλά περισσότερο να κάνουμε το γήπεδο πιο σύγχρονο, να το εξυγχρονίσουμε. Και πώς θα το εξυγχρονίσουμε? Θα βάλουμε πινακίδες LED, είναι 15 μέτρα, η οποία θα είναι ενιαία, και από εκεί θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τα σωματεία ώστε να διαφημίζονται. Όλα αυτά είναι θέμα χρόνου να τελειώσει σχετικά με το LED, το οποίο δεν είναι μία μικρή κατασκευή, είναι εξειδικευμένο, θέλει εξειδικευμένο συνεργείο, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μείνει για πολλά χρόνια. Και θα αποφύγουμε τέλος πάντων αυτό το ανέβασε πινακίδες, κατέβασε πινακίδες, γενικότερα όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Ετοιμάζεται και κάποια πράγματα όμως και στο Νταρλά, στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης. Αρχικά κάποια εξωτερικά όργανα γυμναστικής και νομίζω θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις στο ήδη υπάρχον γυμναστήριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που σχεδιάζεται. Ναι. Αυτό με το που θέλουμε να αλλάξουμε τα όργανα του γυμναστηρίου, ναι, θα το κάνουμε την επόμενη χρονιά. Είναι σίγουρα μέσα στα άμεσα σχέδιά μας. Τώρα, σχετικά, ακριβώς πίσω από το Δραλάκι που λέμε το ρολόι, εκεί που μεγαλώσαμε, υπήρχαν και παλιά. Εγώ, παιδί έπαιζα μπάσκετ εκεί. Θα φτιαχτεί ένα εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ, ξανά, και θα μπουν και εξωτερικά όργανα γυμναστικής πλησίων του γηπέδου, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συντιμότερους μας μετά το τρέξιμο να μπορούν να κάνουν και κάποια όργανα γυμναστικής. Θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά μέσα στο Νταρλά, να το πω έτσι. Θέλουμε να τον φέρουμε όχι μόνο για το στίβο, αλλά να τον φέρουμε και για άλλα
και για άλλα αθλήματα όπως είναι το μπάσκετ, όπως είναι το βόλεϊ. Και αν μπορούμε να αναπτύξουμε και κάποιο άλλο άθλημα, mm-hmm. υπάρχει μια ιδέα για κάποιο εξωτερικό γήπεδο πινκ-πονκ. Εξωτερικό. Εξωτερικό. Ναι, είναι κατασκευή αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή γήπεδα πινκ-πονκ τα οποία κατασκευάζονται από τσιμέντο, από μπετό. Mm-hmm. Υπάρχει καλούπι δηλαδή, φτιάχνεται το γήπεδο και παίζουν κανονικά οι άνθρωποι. Βάφεται κανονικά όπως είναι mm-hmm. ένα εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ, να σκεφτούμε ας πούμε την κατασκευή, αλλά στο πινκ-πονκ. Και αυτό θέλουμε να βάλουμε mm-hmm. μέσα στο γήπεδο του Δημοτικού Σταδίου. Μιας και μιλήσατε για εξωτερικούς χώρους και επειδή προέρχεστε από το βόλεϊ εσείς, mm-hmm. σχετικά με beach volley, υπάρχει περίπτωση να ναι, δούμε κάτι? Το γήπεδο του beach volley, ναι. Είναι τρία γήπεδα. Είχατε αναφέρει κάτι και παλιότερα γι' αυτό, το ρωτάω ξανά. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί και αυτό άμεσα, δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι θα τα έχουμε έτοιμα. Είναι mm-hmm. τα τρία γήπεδα της Plaz. Υπάρχει ένα ήδη γήπεδο, αλλά υπάρχει ένας διπλανός χώρος, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, ο οποίος θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες του beach volley, τις ανάγκες mm-hmm. του beach handball, beach football και beach tennis. Θα είναι δηλαδή ένα πολυμορφικό γήπεδο, καλοκαιρινό κυρίως, αλλά εντάξει, να μιλήσω για τον beach volley, είναι ένα γήπεδο, τέλος πάντων, είναι ένα άθλημα το οποίο το κάνεις όλο 365 μέρες mm-hmm. το χρόνο. Θα προσπαθήσουμε, τέλος πάντων, και μέσα ναι. στο χειμώνα να αναπτύσσετε το συγκεκριμένο άθλημα ή τα αθλήματα mm-hmm. που θα φλεξονούνται στον χώρο το συγκεκριμένο. Το τεχνικό σας πρόγραμμα προβλέπει κάτι επιπλέον σχετικά με γήπεδα ποδοσφαίρου, αν και νομίζω ότι υπάρχει μια επάρκεια πλέον. Είδαμε κάποιες εργασίες να γίνονται σε σύντομο χρόνο στο γήπεδο Πλωμαρίου, έτσι ώστε ο Γίας να προλάβει ναι, ναι. να είναι εντάξει με τον χώρο του για να μπορέσει να παίξει στο γήπεδό του. Ναι, αυτό γενικότερα ήταν ένα ναι. έργο στην ουσία mm. πολύ γρήγορο. Για τη δημόσια λογική, mm-hmm. να το πω έτσι. Όντως, ήταν και ένα στοίχημα της Δημοτικής Αρχής, αλλά πρωτίστως της ομάδας, να μπορεί να καταφέρει να παίξει mm-hmm. τη φυσική της έδρα. Υπήρχαν κάποια πράγματα, κάποιες βελτιώσεις, οι οποίες γίνανε και στον περιβάλλον χώρο κυρίως, γιατί mm-hmm. ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός, ένα από τα καλύτερα γήπεδα σε φυσικό κλαοτάπητα. Οι παρεμβάνσεις γίνανε κυρίως στις κερκίδες, κυρίως στα αποδυτήρια, mm-hmm. γενικότερα στον περιβάλλον χώρο. Εντάξει, εμείς έχουμε τη βούληση και το θέλω, όποια ομάδα αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία, mm-hmm. να είμαστε δίπλα της, είμαστε αρρωγοί με οποιονδήποτε τρόπο. Αλλά σίγουρα είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα, σε όλους τους mm-hmm. αθλητές, σε όλους τους προπονητές, σε όλα τα σωματεία. Δεν διαχωρίζουμε κάτι, δεν διαχωρίζουμε τι άθλημα είναι, αρκεί να είναι αθλητισμός. Mm-hmm. Για το ποδόσφαιρο υπάρχει κάτι, ναι, εν όψη? Ναι, σχετικά με το... Στο τεχνικό πρόγραμμα έχει μπει το γήπεδο του Παλαιοκήπου. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι χώμα, είναι ένα από τα λίγα γήπεδα που έχουν μείνει στο χώμα. Δηλαδή, αναφέρουμε του Ιππίου ή του Κάτω Τρίτου που τελειώσαν όλα αυτά τα γήπεδα, είναι το γήπεδο του Παλαιοκήπου και είναι το γήπεδο και των Παμφύλων. Εδώ. Και σε αυτό υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω, βέβαια. Ναι, ναι, να πούμε. Ακριβώς, έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους, έχουμε πει ότι θα το βάλουμε, θα το ξεκινήσουμε. Όπως είναι και του Παλαιοκήπου, όπως είναι και στο γήπεδο των Λουτρών. Ακριβώς ναι. πίσω στον περιβάλλον χώρο. Υπάρχουν μελέτες εκεί. Ναι, ναι. ναι, ναι. Υπάρχουν μελέτες. Εκεί υπάρχουν μελέτες. Να γίνει ναι. ένα εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ και εκεί. Διότι mm-hmm. και τα Λουτρά είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο χωριό. Τώρα από εκεί και πέρα θα θέλαμε στο γήπεδο των Λουτρών συγκεκριμένα να κάνουμε και 2-3 διαδρόμους ταρτάν. Διότι έχει το χώρο. Ταρτάν περιμετρικά. Δηλαδή mm-hmm. Ακριβώς, περιμετρικά. Διότι υπάρχει ο χώρος. Είχα πάει και πρόσφατα τον είχα επισκεφθεί. Θα μπορούσαν να μπουν 2-3 διάδρομοι τουλάχιστον, ώστε να αποφορτιστεί mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο και το γήπεδο του Ταρλά, αλλά να δώσουμε και τη δυνατότητα στους αθλητές του Στίβου mm-hmm. και όχι, να χρησιμοποιούν και άλλες εγκαταστάσεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, αν ακούσει κάποιος όλα αυτά το οποίο συζητάμε, μπορεί να πει όλα ωραία, όλα ωραία. Πολύ όμορφα, ακούγονται. Αυτό το θέμα είναι, σε φάσεις στις οποίες βρισκόμαστε, είναι κάτι το οποίο γίνονται μελέτες, κάτι το οποίο σχεδιάζεται, έχετε έτσι στο καλεντάρι σας μέσα, στο blog μέσα σημειωμένο. Mm. Σε τι φάση βρισκόμαστε πάνω σε αυτά? Κοίταξε, Γιώργο. Γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα, αν ήταν κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό να γίνει, δεν θα έμπαινα στη δικασία να το πω. Άρα συζητάμε πράγματα τα οποία έχετε άμεσο στόχο. Είναι για να γίνουν. Είναι δρομολογημένα. Είναι άμεσο στόχο. Ναι. Όσο καιρό θα υπηρετώ mm-hmm. από τη θέση του Δημάρχου Αθλητισμού, ό,τι αυτή τη στιγμή έχει αναφερθεί, ναι. είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα να δρομολογηθεί.
Το πιο δύσκολο έργο είναι βέβαια και το πιο ακριβό πάντα. Αλλά με τον κατάλληλο προγραμματισμό, την κατάλληλη οργάνωση, το θέλω, είναι και επειδή είμαι και ορματιστής γενικότερα και μ' αρέσει, και ρομαντικός, αυτό που θα περάσει από το χέρι μου, αυτό που έχω πει, ναι, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπω σε μια διαδικασία, να πω ούτε κάποιον να κοροϊδέψω, ούτε κάποιον να του πω κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν μπορεί να γίνει, θα είναι όχι θέμα πολιτικής βούλησης, θα είναι τεχνικό το θέμα, δεν θα γίνεται. Ναι. Αλλά κατά το σύνολο των έργων των οποίων έρχονται, θα υλοποιούνται, θα υλοποιηθούν και συντόμως. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζετε, κάποιες ελλείψεις πιθανόν που να υπάρχουν και να σας πηγαίνουν πίσω, γιατί όπως είπατε πριν υπάρχει και το κομμάτι της συντήρησης, που είναι εξίσου σημαντικό. Ναι, ναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και αυτό πρέπει να γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο, τουλάχιστον στα γήπεδα ποδοσφαίρου, με καουτσούκ, με χτενίσματα, όσοι γνωρίζουν. Νομίζω κάτι έχει γίνει τώρα πρόσφατα. Ναι. Φέτος, τι δυσκολίες υπάρχουν? Φέτος γενικότερα είχαμε ξεκινήσει τον προγραμματισμό μας. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι με την πάυση του νομικού προσώπου από την αρχή του έτους, έγινε νεοσύστατο τμήμα αθλητισμού, παιδείας και απασχόλησης. Δεν υπήρχε αντί Δημαρχία Αθλητισμού. Ναι. Έγινε φέτος, είναι νεοσύστατη. Ξεκινήσαμε στην ουσία από μηδέν. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε ώστε να παρωθούν τα γήπεδα στην κεντρική διοίκηση του Δήμου και μετά να διαχειρίζονται από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού. Εντάξει, δεν είναι εύκολα εγχειρήματα αυτά. Ιδίως έπεσε σε μένα ο κλήρος. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχα ξανασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Οπότε παράλληλα μαθαίνω και έχω πολλά να μάθω ακόμα σίγουρα. Αλλά έχω και φοβερή θέληση να μάθω και ακούω. Δυσκολίες είναι πάντα το προσωπικό. Σίγουρα αυτό τους ανθρώπους που πήραμε από το 55-67 το πρόγραμμα του ΕΔΘ ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Να φανταστείτε ότι ό,τι εργασίες κάνουμε στα γήπεδα θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν φοβερό μεράκι, έχουν όρεξη, θέλουν, είναι οι πολίτες που θέλουν να προσφέρουν. Ναι. Είμαστε τυχεροί γενικότερα μέσα από τον αθλητισμό που τρέχουμε, ας πούμε, έχουμε δικό μας συνεργείο καθαρισμού, το οποίο πηγαίνει σε όλα τα... Εναλλάσσετε σε χώρους, όπως είχατε αναφέρει την άνοιξη που έχουν κάνει μια συνέντευξη. Σωστά. Και συνεργασία με τις τοπικές ομάδες, παράγοντες κλπ. Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Έτσι ακριβώς λειτουργούμε. Μπαίνουμε σε μια βάση καινούρια. Οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν, αλλά οι δυσκολίες είναι και για να ξεπερνιούνται. Δεν θέλουμε να γίνουμε το εμίζεροι ούτε με εμψήμεροι. Ναι. Να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε όραμα, είμαστε λάτρεις για αυτό που κάνουμε, είμαστε λάτρεις του αθλητισμού και είμαστε λάτρεις αρχικά του τόπου μας. Οπότε, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία της προσφοράς, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας και για τον αθλητισμό. Να πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι το αγωνιστικό, διότι υπάρχει μακριμότητα με το πρόγραμμα της άθλησης. Βέβαια, κοντά βρισκόμαστε, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Το πρόγραμμα άθληση για όλους. Άθληση για όλους, ναι. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει, αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι λίγο τεχνικό, να το πω οικονομικό, σχετικά... τώρα πώς να το εξηγήσω λίγο, είναι θέμα λίγο για τις Γενικές Γραμματείες. Είναι βάση της επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας. Εμείς το έχουμε δώσει στο προσωπικό ώστε να βγουν οι προκηρύξεις των γυμναστών. Μπορούμε να πάρουμε μέχρι και 10. Τώρα θα δούμε, είναι, όταν λέω οικονομικό, είναι αναλόγως τι χρήματα έχουμε και πόσο θέλουμε να το τρέξουμε. Εμείς δηλαδή θέλουμε να η μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος, το άθληση για όλους, είναι μέχρι 8 μήνες. Εμείς σίγουρα θα το ξεκινήσουμε, θα το υλοποιήσουμε από το τρέχον έτος, το 24, και θα έχει μία ισχύ μέχρι και τον Ιούλιο. Μέχρι τον Ιούλιο μπορεί να, μέχρι 31 Ιουνίου είναι το πρόγραμμα. Από Ιούλιο, αφού το σταματάει, και ξαναξεκινάει από Οκτώβριο. Είναι σημαντικό γιατί πήραμε μία έγκριση, η οποία η τελευταία ήταν το 2015. Δηλαδή βάλαμε το Δήμο, τους Δημότες, τους Συνδημότες, εν έτη 2024, να μπορούν να αθλούνται
στις δημοτικές εγκαταστάσεις του γηπέδου με διάφορα προγράμματα, mm-hmm. 25 προγράμματα στον αριθμό, είναι αρκετά, θεωρώντας ότι θα δώσουμε ένα τόνο ανάπτυξης, ένα τόνο το να βάλουμε όλους τους συνδημότες, μάλλον τους περισσότερους, στον ορισμό της άθλησης, της καθημερινότητας, γιατί όσο αθλούμαστε, mm-hmm. έχουμε και πιο καθαρό μυαλό, προσέχουμε την υγεία μας. Τα ωφέλη του αθλητισμού είναι πάρα πολλά. Μην πιάσουμε να τα αναλύσουμε τώρα. Mm-hmm. Να κλείσουμε τη συνέντευξή μας. Να ρωτήσω εάν έχετε προγραμματίσει κάτι για εδώ, για το γήπεδο, για τα εγγένεια και αν θα δούμε κάποιο event που θα συνοδέψει αυτή τη μέρα. Ναι, εντός του έτους θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του γήπεδου. Ναι. Παρουσία του Δημάρχου μας, του κ. Χριστόφα, εννοείται, mm-hmm. και των τοπικών αρχών. Θέλουμε να το κάνουμε γιορτή. Θέλουμε να κάνουμε παράλληλες διοργανώσεις, δηλαδή εκείνη τη μέρα να γίνει ένα All-Star Game, mm. Είτε ενηλίκων είτε ανηλίκων. Αυτό θα μας βοηθήσει και η τοπική επιτροπή του μπάσκετ, ώστε να είναι γιορτή. Θέλουμε να κάνουμε έναν αγώνα παιδιών ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του 5x5, mm. το οποίο και αυτό τέλος πάντων θα λειτουργήσει παράλληλα. Όλα αυτά mm-hmm. στο σύντομο μέλλον. Θεωρώ ότι μέχρι και το μήνα Νοέμβριο, mm-hmm. μετά γιατί μπαίνουμε σε εορταστικό κλίμα, σε ερωτηχιστική κατάσταση, θα έχει πραγματοποιηθεί και mm-hmm. θα έχουν πραγματοποιηθεί και τα εγγένεια. Σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο, καλή δύναμη και να δούμε μελλοντικά περισσότερα έργα, βέβαια. Εγώ ευχαριστώ για mm-hmm. τη φιλοξενία. Πάντα θα είμαστε εδώ, ώστε να μπορούμε να λύνουμε απορίες, να δίνουμε λύσεις, να ακούμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.